Η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει επιφυλακτικά τις αποφάσεις του τελικού κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, καθώς είναι πολλά τα σημεία που θα πρέπει να αποσαφινιστούν, ενώ όπως τόνισαν, η μόνη βεβαιότητα είναι ότι η Ελλάδα προχωρά στη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστοί οι όροι και οι εγγυήσεις αυτής, δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πελοπίδας Καλέρης. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε ακριβώς πώς αποτυπώνονται στη συμφωνία με τους εταίρους πέρα της προφορικής και τις πολιτικές κατευθύνσεις που δίνουν οι εταίροι, να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η συμφωνία και τι παρενέργειες έχει σήμερα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για αναδιάρθρωση του χρέους, του ελληνικού χρέους, του δημόσιου ελληνικού χρέους. Αυτή τη στιγμή τι έκανε η χώρα, αθέτησε ουσιαστικά τη δυνατότητα που έχει πληρωμής των συγκεκριμένων ομολόγων. Άρα ουσιαστικά εμείς αυτή τη στιγμή με τη νέα συμφωνία μετατρέπουμε τα ομόλογά μας, αυτά που δανειστήκαμε από τους δανειστές, σε δάνεια. Ουσιαστικά δηλαδή αποπληρώνονται με τα ομόλογα, αλλά αντί για ομόλογα θα οφείλουμε ένα καινούριο δάνειο. Δάνειο σημαίνει εμπράγματις εγγύησεις. Στα ομόλογα δεν είχαμε εμπράγματις εγγύησεις. Σήμερα μετατρέπεται δηλαδή και εξασφαλίζονται οι ομολογιούχοι δηλαδή, ας αυτούς που οφείλανε τα ομόλογα, και μετατρέπεται αυτό το χρέος μας σε ομόλογα, σε δάνεια. Άρα οι ομολογιούχοι εξασφαλίζονται και η χώρα πλέον δεν οφείλει σε ομόλογα σε αυτούς τους ομολογιούχους, αλλά θα υπογράψει μια νέα δανειακή σύμβαση, η οποία θα έχει και εμπράγματες απαιτήσεις, τις οποίες αν και ερωτήθηκε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός χτες, δεν τις είπε. Τελικά δανειζόμαστε. Τι υποθηκεύουμε, αυτό να ζητήσουμε. Μετά, πάντα μίλαγα για μείωση του κόστου δανεισμού. Και είναι θετικό ότι ακούστηκε ότι θα μειωθεί το κόστος δανεισμού της χώρας. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Άλλοι υποθέτουν για 5, για 6 χρόνια, θα το δούμε στην τελική συμφωνία. Και αν πραγματικά υπάρχει περίοδος χάριτος. Και αυτό θα αφορά όλο το δάνειο ή ένα ποσοστό του δανείου. Άρα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουν αποτυπωθεί, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πραγματική εικόνα της κατάστασης.